Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Να σας καλωσορίσω και εγώ από τη δική μου πλευρά στο Olympia Forum και να σας ευχαριστήσω για την συμμετοχή σας στις εργασίες του συνεδρίου, το οποίο νομίζω ότι αποτελεί μία καινοτομία όσον αφορά στην ενότητα την οποία θα συζητήσουμε αυτήν την ώρα, την επόμενη ώρα. Θα συνδεθούμε πολύ λίγο και με την κυρία Καραμελή και φυσικά με όλους τους προσκεκλημένους. Να πω λοιπόν ότι έχω τη χαρά κοντά μας να βρίσκονται ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο Κυριάκος Πιερακάκης, ο Υφυπουργός Έρευνας και Τεχνολογίας, ο κύριος Χρήστος Δήμας, η Ευρωβουλευτής, η κυρία Εύα Καϊλή και ο CEO της Microsoft Ελλάδος, Κύπρου και Μάλτας Θεοδόσης Μιχαλόπουλος. Να σας ευχαριστήσω όλους για τη σημερινή σας παρουσία. Είναι πολύ δύσκολη η σημερινή ημέρα. Η σκέψη όλων μας βρίσκεται στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν δοκιμαστεί και δοκιμάζονται από τον μεσογειακό κυκλώνα τον Ιαννό. Ελπίζουμε όλα να πάνε καλά. Η σημερινή ενότητα, λοιπόν, στην οποία συμμετέχουμε όλοι, αφορά ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και θα έλεγα ιδιαίτερα ανεξάντλητο. Χάσαμε για λίγο τον κύριο Δήμα, αλλά ευτυχώς είναι πάλι κοντά μας. Ανεξάντλητο λοιπόν το θέμα, γιατί αφορά την ψηφιακή καινοτομία και την τοπική διακυβέρνηση. Οφείλω να ομολογήσω ότι την περίοδο της καραντίνας, λόγω και της πανδημίας, έγιναν σημαντικά βήματα όσον αφορά στην μετάβαση στην ψηφιακή εποχή. Σίγουρα όμως υπολείπονται πολλά και περιμένουμε ακόμα περισσότερα. Μεγάλη ευκαιρία λοιπόν προς αυτή την κατεύθυνση θα αποτελέσει ο κώδικας ψηφιακής διακυβέρνησης, ο οποίος θα έλθει προς ψήφιση στη Βουλή και φέρνει πάρα πολλές καινοτομίες, τις οποίες και θα μας παρουσιάσει σήμερα ο Υπουργός. Κύριε Πιερακάκη, 5G, προσωπικός αριθμός, οπτικές ίνες, τηλεοπτική κάλυψη στις λεγόμενες λευκές περιοχές. Τι να περιμένουμε? Καλησπέρα σας. Πράγματι, ο κώδικας ψηφιακής διακυβέρνησης περιλαμβάνει πολλά προέβρος των πραγμάτων που αναφέρατε. Είναι ένα νομοθέτημα πυκνό, είναι ένα νομοθέτημα ευρύ, έχει 232 άρθρα και περιλαμβάνει μια σειρά πραγμάτων που είναι, αν θέλετε, λίγο ανάμεικτα. Γιατί από τη μία έχουμε μπροστοβαρή ζητήματα όπως τη ρύθμιση του 5G, μια ελληνική καινοτομία εκεί ουσιαστικά, μέχρι θέματα τα οποία ουσιαστικά είναι από εκκρεμότητες του παρελθόντος. Οι λευκές περιοχές της χώρας ό,τι αφορά το τηλεοπτικό σύστημα. Παρελθόν. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν σημεία σχεδόν σε όλους τους νομούς της χώρας, χωριά, τα οποία ακόμη και σήμερα δεν πιάνουν τηλεοπτικό σήμα. Οπότε ξεκινώ από αυτό, λέγοντας ότι αυτές οι εκκρεμότητες πρέπει να λυθούν και προσπαθούμε να τις θεραπεύσουμε μέσα από τον κώδικα. Συγκεκριμένα για τις λευκές περιοχές θα υπάρξει μέρημνα για δωρεάν συνδρομητική τηλεόραση στο σύνολο της επικράτειας, μέσα από μια πολύ απλή διαδικασία που θα ενσωματωθεί στο gov.gr για να μπορούν οι πολίτες να κάνουν την αίτηση. Ο προσωπικός αριθμός που αναφέρατε είναι επίσης μια εκκρεμότητα, είναι αν θέλετε μια εκκρεμότητα πολλών ετών που άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν την έχουν αντιμετωπίσει. Το πολύ απλό, εκεί που εμείς έχουμε αφημί άμκα και αριθμό ταυτότητας, άλλα κράτη έχουν κατά βάση έναν αριθμό που χρησιμοποιούν οι πολίτες τους. Θα μεταβούμε λοιπόν και εμείς αυτό σε ένα χρονοδιάγραμμα κοινό με εκείνο της έκδοσης των νέων ταυτοτήτων, το οποίο ουσιαστικά είναι κάτι λιγότερο από 2 χρόνια. Ο νόμος ρυθμίζει θέματα ψηφιακών υπογραφών και ψηφιακών σφραγίδων. Άλλωστε, με τις νέες ταυτότητες θα δοθούν ψηφιακές υπογραφές σε όλους τους συμπολίτες μας. Και τώρα, σε ό,τι αφορά το 5G, προφανώς εκεί, αν θέλετε, θέλαμε να σκεφτούμε κάτι που μέχρι σήμερα δεν έχει λάβει χώρα σε κάποιο άλλο σημείο, σίγουρα της Ευρώπης. Αλλά αυτή η προσέγγιση δεν, νομίζω ότι είναι διεθνώς καινοτόμα. Άλλωστε, έχουμε ξεκινήσει να καινοτομούμε με τέτοιο τρόπο. Ήδη χθες η κυρία Βεστάγκερ, αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στο πλαίσιο της συνέντευξης τύπου, ανέφερε τα SMS τα οποία στέλναμε στον κορονοϊό το 13033 ως ένα πολύ καλό διεθνές παράδειγμα στο πλαίσιο της καταπολέμησης της πανδημίας, καινοτομίας του δημοσίου. Αντιστοίχως, η προσέγγισή μας στο 5G είναι, θα σας έλεγα, ακόμη περισσότερο καινοτόμα. Την έχουμε ήδη παρουσιάσει και στην Επίτροπο. Η ιδέα είναι πολύ απλή. Εκεί που άλλες χώρες θα πάνε να κάνουν απλώς και μόνο τη δημοπρασία για το φάσμα του 5G, που θα το κάνουμε και εμείς, ξεκινάει τώρα, μέσα στις επόμενες εβδομάδες, εμείς θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Να κάνουμε τη δημοπρασία, αλλά να χρησιμοποιήσουμε τα χρήματά της κατά ένα ποσοστό για να δημιουργήσουμε ένα εξειδικευμένο ταμείο, το FESTOS, ένα fund, το οποίο θα επενδύσει στην ανάπτυξη του οικοσυστήματος του 5G, δηλαδή θα επενδύσει σε startup εταιρείες. Έχουμε ήδη δει άλλωστε να αναδύεται αυτό το οικοσύστημα
γενικευμένα προφανώς σε άλλους τομείς τα τελευταία χρόνια μέσα από τον Τζέρεμι, το Equifund, πολλά τέτοια μικρά funds. Ειδικά για το 5G αυτό δεν έχει συμβεί σε κλίμακα διεθνώς. Οπότε θέλουμε υπό μία έννοια αν μπορούμε αυτό το κύμα να το καβαλήσουμε έγκαιρα. Και γι' αυτό το λόγο θα δημιουργηθεί αυτό το ταμείο και ταυτόχρονα κάνουμε και κάτι άλλο, που αν θέλετε είναι και μια φιλοσοφική αλλαγή στον τρόπο που το δημόσιο αντιλαμβάνεται τον εαυτό του. Κάποιες από τις συχνότητες δεν τις δημοπρατούμε, τις κρατάμε στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και θα τις παραχωρούμε δωρεάν σε ερευνητικά κέντρα, σε πανεπιστήμια, σε startup επιχειρήσεις, για να μπορούν να αναπτύσσονται σχετικά προϊόντα. Και έτσι η φιλοσοφική αλλαγή εδώ ουσιαστικά είναι ότι το δημόσιο πρέπει να ξεκινήσει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του και ως εργαστήριο και ως ένα φυτώριο για την ανάδειξη αυτών των ιδεών. Άρα η προσέγγιση αυτή, αν τη δει κανείς ολιστικά, είναι εξαιρετικά καινοτόμα και όπως είπα, είχα την ευκαιρία να την παρουσιάσουμε οι συνεργάτες μου και εγώ στην κυρία Βεστάγκερ, θεωρώντας ότι μπορεί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο να υιοθετηθεί αυτή ως προσέγγιση. Δηλαδή, να χρησιμοποιούμε τις δημοπρασίες για να φτιάχνουμε οικοσυστήματα, για να δίνουμε όθηση στην ιδιωτική οικονομία και στην αγορά να καινοτομήσει. Τέλος, στον κώδικα υπάρχουν και πολλά άλλα πράγματα, αλλά σταχυολογώ ένα για να κλείσω την εισαγωγική τοποθέτηση. Τα ανοιχτά δεδομένα. Τα ανοιχτά δεδομένα είναι πλούτος για το κράτος, τα δεδομένα ευρύτερα του κράτους. Και αν μπορεί κανείς να έχει πρόσβαση στις ανώνυμες βάσεις δεδομένων του κράτους, είτε είναι εταιρεία, είτε είναι ερευνητής, είτε είναι το ίδιο το δημόσιο, για να μπορεί να αλλάζει τον τρόπο που λαμβάνει αποφάσεις, η πηγή αυτού του πλούτου είναι πάρα πολύ σημαντική και θα σας έλεγα στη χώρα μας σε πολύ μεγάλο βαθμό ακόμα αναξιοποίητη. Και αυτό, ας μου επιτραπεί μια προσωπική διάσταση στην αναφορά, το είχα βιώσει με άλλο καπέλο, με το καπέλο του ερευνητή, πριν αναλάβω τη συγκεκριμένη ευθύνη που φέρω σήμερα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Όταν ζητούσαμε οι τότε συνεργάτες μου και εγώ δεδομένα από πολλά υπουργεία, και αυτά ακόμα δεν ήταν διαθέσιμα, δεν ήταν επεξεργασμένα, δεν είχαν διατεθεί στον κόσμο, παρά το ότι υπήρχε η σχετική νομοθετική μέρημνα. Λοιπόν, τώρα προβαίνουμε σε έναν ακόμη πιο προχωρημένο νόμο, ενσωματώνουμε μια ευρωπαϊκή οδηγία για τα ανοιχτά δεδομένα. Θα σας έλεγα αρκετά νωρίτερα, το όριο ενσωμάτωσης ήταν τα μέσα του 2021 και ο στόχος μας είναι παράλληλα να κάνουμε μια δουλειά που ήδη την κάνουμε, αρχικά κλειστά, να ανοίγουμε αυτές τις ανώνυμες βάσεις δεδομένων, από διελεύσεις διοδίων, από αφήξεις στα ελληνικά λιμάνια και στα ελληνικά αεροδρόμια, από την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας και στα μέσα μεταφοράς. Και αν αυτά κανείς τα δει με έναν καθημερινό τρόπο και με μια συστηματικότητα, και αυτό το κάνει ήδη ο Πρωθυπουργός, το κάνει ήδη η ομάδα των λοιμοξιολόγων, για παράδειγμα. Ευρύτερα, λοιπόν, τους επόμενους μήνες αυτό θα το κάνουν και όλοι οι Έλληνες πολίτες, γιατί αυτά τα δεδομένα θα τα διαθέσουμε δημόσια, δωρεάν. Και θεωρούμε ότι θα έχουν μεγάλη, αν θέλετε, προστιθέμενη αξία στην οικονομία αλλά και στην ερευνητική κοινότητα της χώρας. Όλα αυτά μαζί, αν τα δει κανείς, νομίζω ότι έχουν μια πολύ μεγάλη αξία για τη χώρα μας. Επί της ουσίας, όπως είπατε και εσείς πολύ σωστά, πιο πολύ αντανακλούν εκκρεμότητες με το παρελθόν, πιο πολύ αντανακλούν ζητήματα τα οποία οφείλαμε να είχαμε λύσει εδώ και καιρό. Αλλά παρόλα αυτά, νομίζω πως υπάρχει ευρύ πεδίο σύνθεσης και ακριβώς γι' αυτό και ο κώδικας στη Βουλή αυτή τη στιγμή συναντά, θα σας έλεγα, συνένεση από κόμματα της αντιπολίτευσης. Και νομίζω, και κλείνω με αυτό, έχει τρία σημεία στα οποία λίγο πολύ όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε. Ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός βελτιώνει την αποτελεσματικότητα του κράτους και το σεβασμό στα χρήματα των φορολογουμένων. Δεύτερον, μειώνει τις ανισότητες, τις μειώνει για εκείνους που δεν μπορούν να πάνε να μεταβούν με φυσικό τρόπο, δεν έχουν το χρόνο. Σε μια δημόσια υπηρεσία, είτε είναι ο εργαζόμενος, είτε είναι ο γονιός, είτε είναι ένα άτομο με ειδικές ανάγκες, είτε είναι ένας απόδημος Έλληνας. Και τρίτον, βοηθά την ίδια την υπόσταση του κράτους, βοηθά τις ίδιες τις κρατικές υποδομές, τις ενδυναμώνει. Και αυτό θα σας έλεγα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, ιδιαίτερα σε γεωπολιτικά ευαίσθητες περιόδους όπως αυτή που διανύουμε. Να βελτιώνουμε δηλαδή το σύνολο των υποδομών της χώρας και να τις κάνουμε πιο ασφαλείς. Αυτά τα τρία σημεία λοιπόν νομίζω ότι εν τέλει είναι σημεία σύγκλησης. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο, την Τρίτη που θα ψηφιστεί ο νόμος, αναμένουμε να δούμε και ευρύτερες συνενέσεις. Σας ευχαριστώ. Περιμένουμε λοιπόν ακριβώς να έλθει στη Βουλή. Θα ήθελα όμως, πριν πάω στον επόμενο εισηγητή, στον κύριο Δήμα, θα ήθελα να κάνετε και μία αναφορά όσον αφορά το κομμάτι των οπτικών ινών. Είναι ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο επίσης έρχεται να αντιμετωπιστεί μέσα από το νέο νομοσχέδιο. Ακριβώς, μια πολύ σημαντική υποδομή που παραμένει αξιοποιητή μέχρι στιγμής. Ο νόμος ενσωματώνει τον κώδικα ηλεκτρονικών επικοινωνιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον ενσωματώνει στο εθνικό μας δίκαιο. Και εκεί μέσα ουσιαστικά κάποιες από τις ρυθμίσεις προσπαθούμε, αν θέλετε, και τις αλλάζουμε, τις βελτιώνουμε μέσα στον ίδιο τον κώδικα. Και αυτό δείχνει ότι, αν θέλετε, το βαθμό
της αίσθησης του επίγοντος. Σε ό,τι αφορά τις οπτικές ίνες, αυτή τη στιγμή, αν ρωτήσετε έναν πάροχο τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, θα σας πει ότι για να φτάσει μια οπτική ίνα στο σπίτι σου, εφόσον έχεις τη δυνατότητα να αιτηθείς οπτική ίνα, δηλαδή αν υπάρχει κάλυψη στην περιοχή σου, κατά μέσο όρο παίρνει 3,5 μήνες για να γίνει αυτή η τοποθέτηση. Μελετώντας το, μπορεί κανείς να δει ότι ένας από τους λόγους καθυστέρησης είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία. Είναι το γεγονός ότι πρέπει να λάβεις άδεια από τον οικείο δήμο για να μπει η οπτική ίνα στο σπίτι. Αυτό το οποίο όμως μπορεί κανείς να μελετήσει εναλλακτικά είναι το ότι στο φυσικό αέριο, για παράδειγμα, δεν υπάρχει αυτή η απέτηση. Μπορεί απλά και μόνο κανείς να πάει στο Δήμο και να κάνει ένα notification, δηλαδή απλά και μόνο να ενημερώσει. Αυτό το οποίο νομοθετούμε λοιπόν είναι λίγο ή πολύ να αφορά τις οπτικές ίνες και η ίδια νομοθεσία που ισχύει για το φυσικό αέριο. Και άρα για τα λεγόμενα έργα χαμηλής οχλήσεως να γίνεται απλά και μόνο μια αναφορά στον οικείο Δήμο. Αυτό θα επιταχύνει πάρα πολύ τα πράγματα. Ήδη τρέχουμε στο Υπουργείο το Ultra Fast Broadband, το οποίο αφορά τις λεγόμενες λευκές περιοχές, αυτή τη φορά σε ό,τι αφορά τις οπτικές ίνες, όχι την τηλεόραση. Είναι 812.000 γραμμές στη χώρα. Ήδη τα σχέδια των παρόχων για τα επόμενα χρόνια μιλάνε για μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση σε οπτικές ίνες σε όλο το εύρος της χώρας. Και θα σας έλεγα, χωρίς να είμαι σε θέση ακόμη να το ανακοινώσω, ότι υπάρχουν και πολλά προγράμματα τα οποία αυτή τη στιγμή σχεδιάζουμε σε συνάρτηση με το NextGen, σε συνάρτηση με το πακέτο το οποίο θα είναι διαθέσιμο στη χώρα μας τα επόμενα χρόνια, αλλά μέσα σε λίγους μήνες ξεκινάμε να έχουμε πρόσβαση σε αυτό. Τα οποία έργα, αν έρθουν όλα μαζί να κουμπώσουν με την ευρύτερη στρατηγική μας για το 5G και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αθροιζόμενα, θα συμβάλλουν πάρα πολύ και στην ευρυζωνικότητα και άρα στην παραγωγικότητα των επιχειρήσεων και της οικονομίας, αλλά και στα νοικοκυριά και στην καθημερινότητά τους. Θα γίνουμε και πιο ελκυστικοί στις επενδύσεις, ενδεχομένως, κύριε Πυριακάκη. Θα τα δούμε όλα αυτά σε πολύ λίγο. Να περάσω στον επόμενο εισηγητή μας, τον κύριο Δήμα. Κύριε Δήμα, χωρίς την τεχνολογία και σίγουρα και την έρευνα, δεν μπορούμε να μιλάμε για ψηφιακή εποχή, αλλά ούτε και για επενδύσεις. Πώς μπορούν να συνδυαστούν όλα αυτά, ποιος είναι ο σχεδιασμός της κυβέρνησης? Κοιτάξτε, αρχικά θέλω να πω ότι για να μπορέσουμε να προσελκύσουμε επενδύσεις, να γίνουμε διεθνώς πιο ανταγωνιστικοί, κάνουμε μια πολύ μεγάλη συστηματική προσπάθεια το τελευταίο χρονικό διάστημα και μάλιστα άμα δείτε την απόδοση της χώρας μας σε όλες τις εκθέσεις, ας πούμε, της Παγκόσμιας Τράπεζας ή του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, θα δείτε ότι όντως το τελευταίο χρονικό διάστημα υπήρχαν σημαντικές βελτιώσεις. Ένα από τα μεγάλα ζητήματα που αντιμετώπιζε η χώρα ήταν και το κομμάτι της γραφειοκρατίας, που ήταν ένα πολύ ισχυρό αντικίνητρο για να προσελκύσουμε επενδύσεις, όπου όντως κυρίως από την πλευρά του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής έχει γίνει πολύ σημαντική δουλειά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Χωρίς όμως αυτό να σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει βήματα προόδου και από τα άλλα συναρμόδια Υπουργεία. Στο κομμάτι της έρευνας και της καινοτομίας, προσπαθούμε να δούμε πώς μπορούμε να αυξήσουμε τις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης εντός της χώρας. Και θέλω να σας πω για τρεις συγκεκριμένους πυλώνες. Ο πρώτος έχει να κάνει με τα ίδια τα ερευνητικά κέντρα της χώρας και τα πανεπιστήμια όπου διεξάγεται η έρευνα. Αρχικά μεταφέραμε τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας από τις δομές του Υπουργείου Παιδείας στις δομές του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, διότι ο στόχος μας ήταν να συνδέσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά την εξαιρετική έρευνα που παράγεται στη χώρα με την επιχειρηματικότητα, με την καινοτομία. Στα ερευνητικά κέντρα, κάποιες αλλαγές που κάναμε ήταν να δώσουμε μεγαλύτερη ευελιξία στους ερευνητές μας, είτε κάνοντας στοχευμένες παρεμβάσεις στον τρόπο λειτουργίας των ειδικών λογαριασμών κονδυλίων έρευνας, άρα μειώνοντας τη γραφειοκρατία για τους ερευνητές, γιατί οι ερευνητές πρέπει να αφοσιώνονται στο επιστημονικό τους κομμάτι και όχι στην γραφειοκρατία που υπάρχει. Εξαιρέσαμε επίσης από το ενιαίο μισθολόγιο τους ερευνητές για προγράμματα τα οποία χρηματοδοτούνται είτε από τον ιδιωτικό τομέα είτε από ευρωπαϊκούς πόρους, και ο στόχος ήταν να μπορέσουμε να δώσουμε υψηλότερες αμοιβές και να επαναπροσελκύσουμε κάποιους ερευνητές που έφυγαν ειδικότερα τα χρόνια της κρίσης. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένας ερευνητής σε ένα ερευνητικό κέντρο ή ακόμα και σε ένα πανεπιστήμιο του εξωτερικού δεν θα γυρίσει στην Ελλάδα για 1.000 ευρώ, όπως προβλεπόταν από το ενιαίο μισθολόγιο. Εξαιρώντας από το ενιαίο μισθολόγιο
τα προγράμματα τα οποία δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό ή δεν είναι από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αλλά από ιδιωτικούς πόρους ή από ευρωπαϊκά προγράμματα, δίνουμε τη δυνατότητα πολύ πιο ανταγωνιστικών αμοιβών, χωρίς να υπάρχει καμία επιβάρυνση, όπως είπαμε, για τον κρατικό προϋπολογισμό. Την ίδια στιγμή, αναγκάζουμε τα ερευνητικά κέντρα να αναζητούν και αυτά περισσότερους ιδιωτικούς πόρους που θα έχουν τη δυνατότητα να τους διαχειριστούν. Είναι χαρακτηριστικό ότι με τα τελευταία στοιχεία που έχουμε του 2017, ούτε καν το 5% των πόρων των ερευνητικών κέντρων δεν προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα. Και αν θέλουμε πράγματι να γίνουμε πιο ελκυστικοί ως χώρα στο κομμάτι της έρευνας και να έχουμε παραπάνω, να φτάσουμε τουλάχιστον τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στις δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, είναι πολύ σημαντικό να δοθούν επιπλέον κίνητρα. Τώρα, το δεύτερο κομμάτι αφορά τις επιχειρήσεις οι οποίες επενδύουν στην έρευνα και την ανάπτυξη, όπου εδώ πέρα κάναμε μια πολύ σημαντική αλλαγή. Υπερτριπλασιάσαμε τα φορολογικά κίνητρα, συγκεκριμένα τις υπερεκτώσεις δαπανών για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, από το 30% που ήταν η υπεραποσβέση, το πήγαμε στο 100%. Σύμφωνα με την μελέτη επιπτώσεων που έχουμε κάνει, υπολογίζουμε ότι μόνο με αυτή τη διάταξη θα έχουμε τα επόμενα 2-3 χρόνια πάνω από 300 εκατομμύρια ευρώ επενδύσεις στην έρευνα και την ανάπτυξη. Πράγμα το οποίο θα οδηγήσει και σε χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας και μάλιστα ποιοτικές θέσεις εργασίας για επιστήμονες, και ο στόχος είναι πάλι να επαναπατρίσουμε κάποιους από τους επιστήμονες που έφυγαν ειδικότερα τα χρόνια της κρίσης. Εκτός όμως από τις επιχειρήσεις, ο τρίτος πυλώνας έχει να κάνει με όλο το οικοσύστημα καινοτομίας. Και εδώ πέρα θέλω να αναφερθώ κυρίως στην πρωτοβουλία μας για το Elevate Greece, το Εθνικό Μητρό Νεοφυών Επιχειρήσεων. Πριν ακόμα και σήμερα, το Εθνικό Μητρό Νεοφυών Επιχειρήσεων, το Elevate Greece, είναι μια πρωτοβουλία την οποία θα την παρουσιάσουμε σε λίγες εβδομάδες μαζί με τον Πρωθυπουργό. Η ελληνική πολιτεία δεν γνωρίζει πόσες νεοφυείς επιχειρήσεις υπάρχουν, σε ποιους τομείς δραστηριοποιούνται, πόσους ανθρώπους απασχολούν, τι τζίρους κάνουν. Δεν υπάρχει απολύτως κανένα στοιχείο. Και παρά το γεγονός ότι θέλουμε να νομοθετήσουμε ευεργετήματα ή ευνοϊκές διατάξεις για τις νεοφυείς επιχειρήσεις, πραγματικότητα είναι ότι το ελληνικό κράτος δεν μπορεί να το κάνει, διότι δεν ξέρει σε ποιους απευθύνεται, ποιος είναι ο ορισμός μιας νεοφυείς επιχείρησης. Είναι κάτι το οποίο δεν απασχολεί μόνο την Ελλάδα, αλλά είναι ένα πρόβλημα για όλο τον κόσμο. Άρα, αρχίσαμε να μελετούμε βέλτιστες πρακτικές άλλων χωρών, τι κάνανε για να αντιμετωπίσουν αυτό το ζήτημα. Και είδαμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις είχαν υιοθετήσει εθνικά μητρώα νεοφυείων επιχειρήσεων. Αποφασίσαμε όμως, εκτός από το Εθνικό Μητρό Νεοφυείων Επιχειρήσεων, να δημιουργήσουμε μια πύλη εισόδου όλου του οικοσυστήματος καινοτομίας, όπου συμπεριλαμβάνονται μέσα και οι δομές, όπως παραδείγματος χάρη οι θερμοκοιτίδες, οι επιταχυντές, οι αυτοί που ενισχύουν οικονομικά το οικοσύστημα καινοτομίας, όπως τα Venture Capital Funds, οι επιχειρήσεις οι οποίες συμβάλλουν οικονομικά προς την καινοτομία, ακόμα και οι τράπεζες, και δημιουργούμε μια πύλη εισόδου όλου του οικοσυστήματος καινοτομίας. Τώρα, τα κριτήρια, ποιος μπαίνει, ποιος θεωρείται νεοφυής επιχείρηση ή όχι. Στην αρχή υπάρχουν κάποια κριτήρια τα οποία είναι αυτοματοποιημένα και θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Νεοφυής επιχείρηση δεν μπορεί να είναι πάνω από 8 χρόνια. Στις περισσότερες χώρες έχουν βάλει πενταετία. Εμείς, επειδή είναι η πρώτη φορά που δημιουργούμε το μητρό αυτό, αποφάσισαμε να το κάνουμε ως 7 ετία. Δεν μπορεί να είναι νεοφυής επιχείρηση μια επιχείρηση με πάνω από 250 εργαζομένους ή μια επιχείρηση η οποία είναι μονοπρόσωπη ή και. Κάποια από τα αυτόματα κριτήρια είναι αυτά. Από εκεί πέρα όμως υπάρχουν και κάποια ποιοτικά κριτήρια τα οποία απαιτούν αξιολόγηση και έχουμε βάλει σε συνεργασία με το Εθνικό Συμβούλιο Έρευνας Τεχνολογίας και Καινοτομίας, με το ESOTEC, δύο βασικές προϋποθέσεις. Το πρώτο είναι να ενέχει το στοιχείο της καινοτομίας είτε στην διαδικασία παραγωγής, είτε στο τελικό προϊόν ή ακόμα και στην υπηρεσία που παρέχεται. Το δεύτερο κριτήριο έχει να κάνει με την δυνατότητα επεκτασιμότητας, αυτό που λέμε scalability, να υπάρχει δηλαδή δυνατότητα το εγχείρημα να αποκτήσει πολύ μεγαλύτερο μέγεθος ακόμα και εκτός χώρας. Μέσω του Μητρώου Νεοφυείων Επιχειρήσεων θα καταγράψουμε το σύνολο των νεοφυείων επιχειρήσεων της χώρας,
θα έχουμε μία αξιόπιστη καταγραφή τους, πράγμα το οποίο θα μας δώσει τη δυνατότητα να ξέρουμε σε ποιους απευθυνόμαστε. Θα σας δώσω μερικά παραδείγματα. Μπορούμε συνεπώς να βρούμε, να συμφωνήσουμε να δημιουργήσουμε, όπως συζητάμε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ένα μισθολογικό, ένα χρηματοδοτικό εργαλείο το οποίο θα καλύπτει ένα μεγάλο ποσοστό του μισθολογικού κόστους του έτους για τις συνεφιείς επιχειρήσεις, ειδικά τώρα λόγω των επιπτώσεων του κορονοϊού. Ή θα μπορούσαμε να πάμε στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, όπου είναι και η Ολυμπία, και να ζητήσουμε από την περιφέρεια να στηρίξει τις νεοφυείς επιχειρήσεις της συγκεκριμένης περιφέρειας. Και επιτρέψτε μου να πω ότι πολλές από τις περιφέρειες της χώρας αναγκάζονται και επιστρέφουν τα χρήματα τα οποία έχουν για την καινοτομία στο κεντρικό κράτος, επειδή δεν έχουν τρόπο να τα αξιοποιήσουν. Ή ακόμα θα μπορούσαμε να πάμε στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, το πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, και να ζητήσουμε να στηριχτούν οι νεοφυείς επιχειρήσεις σε ένα συγκεκριμένο κλάδο, όπως είναι ο κλάδος της αγροδιατροφής. Άρα, αποκτάμε ένα ουσιαστικό εργαλείο μέσω του οποίου θα μπορούμε να έχουμε ουσιαστικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Κλείνοντας, μέσω του Elevate Greece θα έχουμε επίσης την δυνατότητα να μετράμε επιδόσεις των νεοφυείων επιχειρήσεων. Θα δημοσιεύονται εξειδικευμένες θέσεις εργασίας. Προφανώς θα είναι στα αγγλικά η πύλη εισόδου, διότι ο στόχος είναι να υπάρχει εξωστρέφεια. Και θεωρούμε ότι με αυτόν τον τρόπο οργανώνεται πολύ πιο ουσιαστικά και γίνεται πιο ελκυστικό το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας και για εξωτερικούς επενδυτές. Είναι η πρώτη φορά, μάλιστα, που νομοθετήσαμε και συγκεκριμένα κίνητρα για επενδυτικούς αγγέλους, για angel investors, προσπαθώντας να δείξουμε ότι η Ελλάδα έχει και αξιόλογες νεοφυείς επιχειρήσεις, στις οποίες αξίζει τον κόπο να τις έχουν υπόψη στο εξωτερικό. Και μιας και έχουμε εδώ πέρα και τον CEO της Microsoft, είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα ότι πριν από λίγους μήνες η Microsoft επένδυσε σε μία από αυτές τις ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις με στόχο να μπορέσει να αναπτύξει ακόμα περισσότερο το δίκτυό της εντός της χώρας. Κύριε Δήμα, η Δυτική Ελλάδα γνωρίζετε πολύ καλά ότι είναι ένας πόλος και έρευνας και καινοτομίας. Έχει πολύ ισχυρά επιστημονικά ινστιτούτα και ερευνητικά. Το ζητούμενο παραμένει, ωστόσο, η διασύνδεση, πώς θα επιτευχθεί η διασύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την πραγματική οικονομία, με αυτό που λέμε πραγματική οικονομία. Εκεί λίγο υπάρχει ένα χάσμα. Νομίζω ότι και με αυτά τα μέτρα που ανακοινώσατε και για την επιχειρηματικότητα θα γίνουν κάποιες προσπάθειες για να καλυφθεί αυτό το χάσμα που εμείς παρατηρούμε στην καθημερινότητα. Θα έχουμε την ευκαιρία. Έχετε απόλυτο. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πολύ σύντομα, επιτρέψτε μου να πω ότι άμα δείτε μάλιστα τις επιδόσεις της χώρας μας στο ακαδημαϊκό κομμάτι, δηλαδή το ποσοστό των αποφύτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή τις δημοσιεύσεις Ελλήνων ακαδημαϊκών σε παγκόσμιας φήμης ακαδημαϊκά περιοδικά, θα δείτε ότι είμαστε πάνω από τον ευρωπαϊκό όρο. Ακριβώς όμως, μέσο όρο, ακριβώς όμως όταν πάμε στο πώς αυτή η έρευνα μεταφράζεται σε καινοτομία και επιχειρηματικότητα, θα δείτε ότι υστερούμε πάρα πολύ. Μάλιστα, η Ελλάδα στον Ευρωπαϊκό Δίκτυο Καινοτομίας είναι στην 19η θέση. Γι' αυτό γίνονται και αυτές οι προσπάθειες να δούμε πώς μπορούμε να συνδέσουμε πολύ πιο αποτελεσματικά την επιστημονική μας έρευνα με την ανάπτυξη, την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία. Τέλος, ναι, η Δυτική Ελλάδα έχει πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Μάλιστα, μία νεοφυής επιχείρηση από το Επιστημονικό Πάρκο Πατρών, πάλι πριν από 2,5 μήνες, είχε μία πάρα πολύ σημαντική συνεργασία με τον παγκόσμιο οικονομικό κολοσσό, την Applied Materials, όπου σε αντίστοιχη περίπτωση η Applied Materials συνεργάζεται με την εταιρεία, με τη Think Silicon, από ό,τι θυμάμαι. Και ο στόχος είναι να επενδύσουν ακόμα περισσότερο στους Έλληνες ερευνητές, στους νέους επιχειρηματίες της χώρας, για να διευρύνουν και η Applied Material μέσω της Think Silicon το δίκτυό τους εντός της χώρας. Κύριε Δήμα, να σας ευχαριστήσω προς το παρόν. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και πάλι. Να περάσουμε τώρα να πάμε στην κυρία Καηλή. Κυρία Καηλή, είστε στην έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, δεν είστε εντός Ελλάδος. Ορίστε, αυτό είναι που λέμε ότι η ψηφιακή εποχή μας δίνει τη δυνατότητα να βρισκόμαστε όλοι μαζί
και ας βρισκόμαστε στην άλλη άκρη του κόσμου, ας είμαστε μακριά. Κυρία Καηλή, από την εμπειρία σας στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, θα ήθελα να μου πείτε πόσο πίσω βρίσκεται η χώρα μας στην παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών και πώς μπορούμε να ανακτήσουμε αυτό το χαμένο έδαφος. Μας ακούτε? Ευχαριστώ πολύ και για την διοργάνωση και για την προοπτική. Και σας ακούω, ναι. Α, ωραία. Δεν με ακούτε? Σας ακούμε πολύ καλά τώρα, ναι. Ωραία. Λοιπόν, ήθελα να ευχαριστήσω γιατί έχω και εξαιρετικούς συνομιλητές και μάλιστα με αφορμή την ερώτηση που κάνατε να πω ότι η Ελλάδα πριν από 3 χρόνια, θυμάμαι, άνοιγεται στο τραπέζι της συζήτησης για blockchain και AI, για λόγους που δεν αντιλαμβανόμουν τότε έλειπε, ενώ τώρα βλέπουμε πιο έντονη παρουσία με 2 νέους υπουργούς, οι οποίοι είναι πολύ πιο δραστήριοι για την, και κατανοούν πολύ περισσότερο τις ψηφιακές δυνατότητες που μπορεί να έχει μια χώρα όπως η δική μας, η οποία ήταν πάρα πολύ πίσω, έχει αρχίσει να κάνει βήματα μπροστά και έχει πολύ μεγαλύτερα περιθώρια. Είπαμε μάλιστα ότι επειδή αυτή τη στιγμή έγινε εξαιρετικά επίκαιρη η συζήτηση για την ψηφιακή οικονομία μετά την πανδημία, βλέπετε, όπως είπατε, μπορούμε να συνδεόμαστε εξ αποστάσεως, να εργαζόμαστε ή να εκπαιδευόμαστε χωρίς να χρειάζεται να μετακινηθούμε απαραίτητα. Είχαμε λοιπόν τα εργαλεία, είχαμε το όραμα κάποια, αλλά όχι όλοι. Τώρα έχει αρχίσει να είναι και το κοινό όραμα της Ευρώπης. Νομίζω ότι αυτό λοιπόν που χρειάζεται είναι να αποφασίσουμε και ποια μέθοδο ή ποιο μοντέλο θα ακολουθήσουμε για να προχωρήσουμε στο μέλλον. Τώρα, η Ελλάδα λοιπόν έχει κάνει βήματα, έχει πολύ μεγάλα περιθώρια όμως μπροστά. Αναφέρατε ήδη για την ανάγκη να συνδεθεί έρευνα με την αγορά. Θα σας πω ότι το ζήτημα, καθώς βλέπουμε ότι συνήθως αυτά έρχονται κοντά, δηλαδή εκεί που υπάρχει ισχυρή αγορά, υπάρχει και πολύ καλό επίπεδο έρευνας, υπάρχει αριστεία και εκεί πηγαίνουν πολύ περισσότερο χρήματα για έρευνα από την Ευρώπη. Αυτό για να διορθωθεί πρέπει το κράτος να βοηθήσει και να δώσει και ισχυρά κίνητρα, όχι μόνο στις νέες, αλλά και σε εκείνες τις εταιρείες οι οποίες θα θελήσουν να καινοτομήσουν αξιοποιώντας τα νέα εργαλεία. Οπότε θεωρώ ότι χρειαζόμαστε και υβριδικά μοντέλα για να μπορέσουν να προσαρμοστούν στο μέλλον οι επιχειρήσεις. Είδαμε οι πιο ισχυρές, οι πιο ανθεκτικές ήταν αυτές οι οποίες ήταν ήδη καινοτόμες. Άρα θεωρώ ότι έχουμε μπροστά μας περιθώρια. Το InvestEU, το οποίο ολοκληρώνω και εγώ, είμαι μία από τους εισηγητές της Ευρώπης, θα συμπεριλαμβάνει σε ένα τεράστιο ποσοστό πια χρηματοδοτήσεις μέσα από το πρίσμα και για την ψηφιακή προετοιμασία υποδομών, αλλά και για την πράσινη τεχνολογία, ώστε να γίνουμε, να καταφέρουμε να είμαστε πιο ανθεκτικοί. Τώρα, οι ευκαιρίες για την Ελλάδα είναι απεριόριστες. Να δουλεύει και να είναι δημιουργικός χωρίς να φεύγει από τη χώρα του. Εδώ θα πρέπει να βοηθήσουμε και εργασιακά, να είναι πιο εύκολα να προστατεύονται, να μπορούν να εργάζονται και από την Ελλάδα, προσφέροντας υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη τουλάχιστον. Μιλάμε για την μείωση, τεράστια μείωση των κρυφών χρεώσεων που υπάρχουν όταν χρησιμοποιεί κανείς fintech τεχνολογίες στον οικονομικό. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα γραφειοκρατίας ακόμα. Έχουν γίνει βήματα, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας και θεωρώ ότι η Ελλάδα έχει να ωφεληθεί και αυτό θα ήταν ένα ισχυρό κίνητρο για επιπλέον επενδύσεις στη χώρα μας. Ο ορισμός όντως των startup είναι ασαφής και για την Ευρώπη, αλλά δεν είναι ο πιο κρίσιμος. Έχει να κάνει με τους δημιουργεί ένα πιο εύκολο άλλο για να δραστηριοποιηθούν ή για να μετέχουν σε προγράμματα. Αλλά το βασικό είναι να θέλουμε να βοηθήσουμε να αποκτήσουν περισσότερη καινοτομία και να δημιουργήσουμε κουτιά sandboxes που θα μπορέσουν να πειραματιστούν με τις νέες τεχνολογίες, προστατεύοντάς τους νομικά και θεωρώντας ότι έχουν περιθώρια να τα δοκιμάσουν. Στους επόμενους λίγους μήνες ετοιμάζεται και η νομοθεσία στην οποία θα δουλέψω και αρκετά για τον έλεγχο, το governance των data sets. Τώρα τη μετάφραση δεν ξέρω πώς θα την κάνω σωστά. Το να ελέγξουμε σωστά ποια είναι τα δεδομένα, οι βάσεις δεδομένων που θα μπορέσουν να είναι ανοιχτές για καινοτομία, εκείνες που πρέπει να προστατεύονται σύμφωνα με τα προσωπικά και τα ευαίσθητα δεδομένα, σε ποιες μπορεί να έχει πρόσβαση η βιομηχανία, ώστε να μπορέσει και εκεί να υπάρξει ανταγωνισμός και να μην έχουμε την κυριαρχία των 5 πολύ μεγάλων εταιριών, των παγκόσμιων εταιριών που γνωρίζουμε. Λοιπόν, αυτή είναι μία από τις προτεραιότητες, να χτίσουμε εργαλεία, οπότε η Ελλάδα, αν έχει τη δική της πτήση, θα πρέπει να είναι έτοιμη να την προσαρμόσει ή να συμμετέχει και στο διάλογο. Θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό για μας, ενώ γράφουμε την νομοθεσία, να γνωρίζουμε και ποιες είναι οι ανάγκες της χώρας μας για να μπορέσουμε να είμαστε και πιο
ευέλικτη. Υπάρχει και ολοκληρώνεται η προσπάθεια να έχουμε μια κοινή ευρωπαϊκή ψηφιακή ταυτότητα, άρα πάρα πολύ σημαντικό και η κάθε χώρα να έχει καταφέρει κάθετα να ολοκληρώσει τις δικές της δομές και φυσικά η κυβερνοασφάλεια που στήθηκε η Ευρωπαϊκή, το Ευρωπαϊκό Agency για την κυβερνοασφάλεια, ο ΕΣΑ, μπορούμε να το αξιοποιήσουμε καθώς αυτά όλα έρχονται χέρι-χέρι με την ανάγκη να υπάρχει εμπιστοσύνη από τον κόσμο σε αυτές τις υπηρεσίες και τις κυβερνητικές, αλλά και την ανάγκη του να μην αισθανθεί ότι μπορεί κανείς να τον διακρίνει, να τον αφήσει πίσω, επειδή δεν έχει ίσως τις δυνατότητες να παρακολουθήσει, να ελέγξει πού καταλήγουν τα δεδομένα του. Ένα μόνο πράγμα να πω, γιατί άκουσα ότι προχωράμε πολύ γρήγορα με το 5G. Είναι γνωστό ότι στην Ευρώπη είμαι πάρα πολύ υπέρ της καινοτομίας. 5G, όταν διάβασα την έκθεση που ετοίμασε φυσικά το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που έχουμε και συντάσει μεγάλες έρευνες για τις νέες επερχόμενες τεχνολογίες, όταν λοιπόν δεν έχουμε όλα τα δεδομένα, θα έλεγα ότι ήταν και κάπως ανησυχητική. Οπότε όλες αυτές οι φήμες που ακούμε για το 5G, καλό θα είναι, επειδή σε κάθε σημείωση και σε κάθε έρευνα που βλέπω, δουν τα περισσότερες έρευνες, να είμαστε προετοιμασμένοι σωστά με μια επιτροπή η οποία θα ελέγξει πότε και πού αντέχουμε παραπάνω συχνότητες και παραπάνω πομπούς και δέκτες, καθώς δεν μπορεί να μετρηθεί εύκολα το άρθρο του 4G, του 5G και των όλων συσκευών που θα είναι συνδεδεμένες και τι μπορεί να κάνει στην υγεία του ανθρώπου. Έχει επιπτώσεις. Αν τηρούμε σωστά την ασφάλεια όμως των ζωνών αυτών, νομίζω ότι μπορούμε να υποφεληθούμε τα μέγιστα και να σωθούν ζωές. Άρα, όλα τα εργαλεία έχουν θετικές και αρνητικές πτυχές, ανάλογα πώς τα χρησιμοποιείς. Θα χρειαστούν όμως επιπλέον έρευνες, οπότε θεωρώ ότι αν σε κάτι πρέπει να βιαστούμε, ίσως θα ήταν περισσότερο στην τεχνητή νοημοσύνη και στο blockchain, πώς μπορούμε να μειώσουμε δαπάνες, κόστη, να αυτοματοποιήσουμε διαδικασίες, να βοηθήσουμε τον κόσμο να μειώσει τα έξοδα, να παρακολουθούμε τις ποιοτικές αλυσίδες, τις εφοδιαστικές, και από εκεί να καταφέρουμε να κυριαρχήσουμε σε ποιοτικό τομέα, για παράδειγμα, στα βιολογικά προϊόντα. Έχουμε τόσα πράγματα να βάλουμε μπροστά, που νομίζω ότι καλό είναι στις προτεραιότητές μας να είμαστε και να αμφιβάλλουμε πάντα για το τι θα πρέπει να προχωρήσει και να είμαστε καλά προετοιμασμένοι, ώστε και ο κόσμος να αισθανθεί και να το αγκαλιάσει ως τεχνολογία, γιατί πραγματικά είναι μια επαναστατική τεχνολογία και το 5G που μπορεί να σώσει ζωές, μπορεί να αδιάκοπτο ίντερνετ και αυτό σημαίνει πιο γρήγορες ή μπορείς να έχεις 100% ασφαλείς δρόμους με οχήματα που θα είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο ή να μπορείς να έχεις μεγάλες ταχύτητες και να κάνεις τηλεϊατρική, άρα μπορούν πραγματικά ζωές. Από τη δική μου πλευρά, επειδή με τη Microsoft, και συνεργαστή έχω στη δουλειά τους, ετοιμάζω και νέα εργαλεία πολλά για ψηφιακή ψηφοφορία, κάτι που δεν υπήρχε, ενώ έχουμε τη δυνατότητα λογική, δεν την είχαμε. Δεν την είχαμε προηγούμενη, ήμασταν ίσως και βολεμένοι με τα παλιά συστήματα, αλλά και σε μια προσπάθεια να μάθουν τα νέα τα παιδιά να αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες με εύκολο τρόπο, καθώς είδαμε πόσο σημαντικό είναι για τις δουλειές του μέλλοντος να έχει κανείς ψηφιακή κατάρτιση. Και είμαι και στη διάθεση όλων να δουλέψω πολύ στην νομοθεσία, να βοηθήσουμε η χώρα μας να κάνει το άλμα μπροστά. Που άλλες χώρες, επειδή είναι πιο μπροστά, ίσως δεν αξιοποιήσουν στο μέλλον αυτές τις νέες τεχνολογίες που έρχονται τώρα. Έχουμε λοιπόν μια ευκαιρία να κάνουμε ένα άλμα στο μέλλον. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και σε λίγο. Να περάσω στον κύριο Μιχαλόπουλο. Κύριε Μιχαλόπουλε, είστε CEO σε μία από τις πιο πρωτοπόρες εταιρείες hardware και software. Υπάρχουν ακόμη πεδία τα οποία δεν έχουμε αξιοποιήσει για να μεταβούμε ουσιαστικά στην ψηφιακή εποχή. Και το ρωτώ αυτό γιατί γνωρίζετε καλύτερα από τον καθένα ότι πρόκειται για έναν τομέα διαρκώς εξελίξιμο. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν να σου πω ότι είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι σήμερα στο Olympia Forum, καθώς σύντομα θα μοιραστούμε περισσότερες λεπτομέρειες για μια μεγάλη επένδυση που έχουμε κάνει σαν Microsoft για την ψηφιοποίηση της αρχαίας Ολυμπίας, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Τώρα, όσον αφορά την τεχνολογία και την αυτοδιοίκηση για το θέμα μας, καταρχήν να συμφωνήσουμε ότι και η αυτοδιοίκηση έχει ένα ευρύ πεδίο δραστηριοτήτων. Είναι καταρχήν το πρώτο σημείο επαφής του πολίτη με το κράτος, οπότε θα πρέπει να είναι καλό. Και για να μπορέσει να το κάνει αυτό, πρέπει να χρησιμοποιήσει την τεχνολογία σε κάθε ευκαιρία με τον πιο γρήγορο και απλό τρόπο και να λειτουργεί σαν μια νεοφύη επιχείρηση.
Τα παραδείγματα για το πώς η τεχνολογία μπορεί να κάνει καλύτερη τη ζωή μας και σε αυτό το τομέα νομίζω ότι είναι πολλά και τα έχουμε δει και πρόσφατα με τις μεγάλες αλλαγές που έχουν γίνει. Προσωπικά θα σας έλεγα ότι από μικρός μια μεγάλη απορία που είχα κάθε φορά που πήγαινα σε κάποιο δήμο, σε μια αρχή, σε μια εφορία ήταν πώς είναι δυνατόν να έχουμε τόσους φακέλους, τόσα έγγραφα να βγαίνουν από οποιοδήποτε συρτάρι και ακόμα να μπορούμε να λειτουργούμε με αυτά και να μην χάνονται. Οπότε νομίζω ότι ένα από τα πράγματα που πρέπει σίγουρα να προχωρήσουμε ακόμα πιο γρήγορα είναι στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας, στη διαχείριση, διακίνηση και την αρχαιοθέτηση των εγγράφων. Πρόσφατα το Υπουργείο προχώρησε στην κατάργηση του fax. Όλοι συμφωνούμε ότι ήταν λίγο αργά, αλλά έπρεπε κάποια στιγμή να γίνει. Νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να καταργηθούν και άλλα πράγματα, όπως είναι το όπου δεν χρειάζεται το χαρτί και να χρησιμοποιηθεί περισσότερο το ψηφιακό νέφος, το cloud, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σήμερα σε μεγάλες επιχειρήσεις, τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών κλπ. Να μην χρειάζεται να χρησιμοποιούν κοστοβόρα data centers ή οτιδήποτε άλλο και χρησιμοποιώντας αυτό να δίνουν δυνατότητα να μοιράζονται, να χρησιμοποιούν έγγραφα κλπ. Ένα άλλο πεδίο που η τεχνολογία έδωσε ήταν μια πολύ καινοτόμα εφαρμογή της τεχνολογίας μέσα στην πανδημία που κάναμε μαζί με το Υπουργείο. Είναι το MyCap Life και το MyAD Life. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, αλλά εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα οι πολίτες έχουν δυνατότητα να κλείνουν ραντεβού τηλεδιάσκεψης με τα CAP και την ΑΔΕ. Αυτό σε συνέχεια και αυτόν που είπαν και ο κύριος Υπουργός είναι μια ένδειξη συμπερίληψης. Δίνει δυνατότητα σε οποιονδήποτε, είτε έχει παιδιά, είτε έχει κάποιο είδους αναπηρία, οτιδήποτε άλλο, να μην χρειάζεται να περιμένει σε ένα γραφείο, αλλά να μπορεί να συνδέεται online με την τεχνολογία, να κλείνει ένα ραντεβού και μετά να κάνει τηλεδιάσκεψη για να λύσει οποιοδήποτε πρόβλημα έχει. Οπότε νομίζω ότι αντίστοιχα στην τοπική αυτοδιοίκηση μπορούμε να προχωρήσουμε πολύ. Είπε η κυρία Καλή αρκετά παραδείγματα. Εγώ να σας πω, ήδη εργαζόμαστε με αρκετούς δήμους και στην Ελλάδα. Το μάζαμα των σκουπιδιών. Γνωρίζεις που υπάρχουν πολλά σκουπίδια. Μπορείς να βελτιστοποιήσεις τις διαδρομές ώστε να γίνονται μόνο όταν υπάρχει ανάγκη και όπου όταν υπάρχει ανάγκη να υπάρχει εστίαση. Αντίστοιχα, μπορούμε να δούμε για το φωτισμό, το παρκάρισμα κλπ. Υπάρχουν πολλές λύσεις και η τεχνολογία μπορεί να τις αξιοποιήσει. Είναι σχετικά φτηνές, αλλά χρειάζεται αποφασιστικότητα και προτεραιότητα. Σε όλα αυτά, βέβαια, όπως τονίστηκε, πρέπει να προσέχουμε τους κανόνες και τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται αυτές τις τεχνολογίες. Συμφωνούμε απόλυτα ότι η εφαρμογή των κανόνων, για παράδειγμα του GDPR, αλλά την ιδιωτικότητα των δεδομένων κλπ. Είναι σημαντικό για να χτιστεί η ψηφιακή σχέση ανάμεσα στο δημόσιο και στους πολίτες συνολικά. Και επίσης συμφωνούμε απόλυτα ότι τα δεδομένα, τα ανώνυμα δεδομένα και τα ανοιχτά θα βοηθήσουν πάρα πολύ στο να δώσουν μια προστιθέμενη αξία στην προσπάθεια της ανάπτυξης της ψηφιακής οικονομίας, καθώς θα βοηθήσουν νέες εταιρείες αλλά και παλιότερες να προχωρήσουν στην καινοτομία πολύ πιο γρήγορα και να βοηθήσουν τους πολίτες να έχουν μια ευκολότερη καθημερινότητα. Πάρα πολύ σημαντική η παρέμβαση αυτή την οποία κάνατε όσον αφορά κυρίως και το κομμάτι των προσωπικών δεδομένων. Και το λέω αυτό, θα ήθελα και τη θέση του Υπουργού σε αυτό. Ξέρετε, ακούει ο κόσμος προσωπικό αριθμό. Έχει δημιουργηθεί ένας σχετικός θόρυβος γύρω από το 5G, αυτό που ανέφερε και η κυρία Καϊλή και κατά πόσο είναι ασφαλές. Γενικώς είναι πράγματα καινούργια προς τους πολίτες και αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, δημιουργεί μια καχυποψία, θα λέγαμε. Πώς θα το αντιμετωπίσουμε αυτό? Πώς θα χτίσουμε αυτή τη σχέση εμπιστοσύνης με τον κόσμο, ώστε να έχουμε μια ομαλή μετάβαση? Νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό την έχουμε χτίσει ήδη. Και επιτρέψτε μου να πω ότι σε όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν σχέση με τον Orwell θα αντιτείνω τον Kafka. Δηλαδή ότι ο κόσμος έχει περισσότερο ζήσει ένα κράτος το οποίο είναι δυσλειτουργικό σε πάρα πολλά σημεία, κουραστικό, με πολλαπλές διαδικασίες οι οποίες τώρα τον ταλαιπωρούν και με όλα αυτά τα σημεία τα οποία είναι η καθημερινότητά μας, αυτά που συζητάμε σε κάθε γωνιά της χώρας, όπου βήμα-βήμα-βήμα με κάθε ψηφιακή υπηρεσία που έχουμε φτιάξει, αυτές που είπε ο κ. Μιχαλόπουλος για παράδειγμα, που δεν είχα την ευκαιρία να αναφέρω πριν, βλέπουμε σε όλες τις μετρήσεις και σε όλες τις αποτυπώσεις και στο GovGR καταρχήν και στο πώς μπαίνουν στο GovGR, πώς χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες αυτές, βλέπουμε ο κόσμος να το αγκαλιάζει.
Η εμπιστοσύνη χτίζεται βήμα-βήμα και βέβαια, αν κάνεις κάποιο λάθος, ξέρουμε πολύ καλά ότι γκρεμίζεται απότομα. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο κάνουμε μια σειρά από ενέργειες, πολλές από τις οποίες δεν τις διαφημίζουμε. Δεν μπαίνουμε δηλαδή στη διαδικασία να πούμε τι επενδύσεις κάνουμε στην κυβερνοασφάλεια, ακριβώς επειδή αυτά τα πράγματα είναι περισσότερο πράγματα που πρέπει να γίνονται παρά να λέγονται. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα σας έλεγα ότι όλα τα concerns ασφαλείας, δηλαδή πάρτε για παράδειγμα τα θέματα ακτινοβολίας στην Ελλάδα, δεν θα κουραστώ να λέω ότι από τις 14.500 κεραίες που έχει η χώρα μας, τις 2.600 κάθε χρόνο τις ελέγχει η Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας και από τις 2.600 πέρσι στους ελέγχους πάνω από το άρι ακτινοβολίας βρήκαμε μόλις 4 κεραίες. Δεν θα κουραστώ επίσης να λέω ότι τα όρια ακτινοβολίας της Ελλάδας δεν είναι τα διεθνή. Είναι χαμηλότερα. Είναι χαμηλότερα από τα όρια της ΕΚΝΥΡΠ των μείων της ζωσών ακτινοβολιών. Είναι στο 70% του ορίου και εντός αστικού ιστού πρακτικά στο 60%. Επίσης, δεν θα κουραστώ να λέω ότι στις συχνότητες που δημοπρατούμε στο 5G πρακτικά χρησιμοποιούμε υφιστάμενες συχνότητες που ήδη χρησιμοποιούμε αλλού. Τα 700 MHz, που είναι μία από τις βασικές συχνότητες, είναι η συχνότητα της τηλεόρασης. Είναι το ψηφιακό μέρισμα 2, που από εκεί μεταβαίνουν ουσιαστικά τα κανάλια για να βάλουμε κάποιες συχνότητες να παίξει το 5G. Τα 3,5 GHz είναι η συχνότητα που παίζουν τα αγροτικά δίκτυα. Άρα, στην πράξη, όλα αυτά να ξέρετε ότι τα μελετάμε. Όλα αυτά τα μελετάμε σε συνάρτηση και με τις αρμόδιες ανεξάρτητες αρχές και με ειδικούς επιστήμονες. Και αντιλαμβανόμαστε πλήρως ότι, θα σας έλεγα, το πολύ πολύ μεγάλο ζητούμενο είναι να φτιάξουμε ένα κράτος το οποίο λειτουργεί καλά και λειτουργεί για όλους. Και υπ' αυτήν την έννοια, νομίζω ότι δεν υπάρχει καλύτερη απόδειξη από αυτό που οι Λατίνοι έλεγαν QED στα αρχικά. Quod erat demonstrandum, opere didixe. Δηλαδή, η εμπιστοσύνη θα χτιστεί όταν ο κόσμος τα δει έτοιμα. Και γι' αυτό το λόγο συνήθως προτιμάμε να ανακοινώνουμε κάτι που είναι ήδη πεπραγμένο παρά κάτι που θα γίνει. Η Δυτική Ελλάδα γνωρίζετε ότι είναι μια περιοχή η οποία έχει και μεγάλο ορεινό όγκο. Υπάρχουν λοιπόν προβλήματα τα οποία, ξέρετε, τα είδαμε στην πράξη να αποκαλύπτονται και στη διάρκεια της πανδημίας και στη διάρκεια της καραντίνας λόγω της πανδημίας. Θα σας αναφέρω για ένα παράδειγμα το e-school. Υπήρχαν παιδιά τα οποία δεν μπορούσαν καν, δεν είχαν καν ίντερνετ στις περιοχές τις οποίες έμεναν για να έχουν πρόσβαση στην ηλεκτρονική τάξη. Αντιλαμβάνεστε ότι και αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θέμα το οποίο πρέπει κάποια στιγμή να δούμε πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί. Κοιτάξτε, ίντερνετ κατά βάση πρόσβαση σε ευρυζωνικές συνδέσεις έχουμε στο μεγαλύτερο κομμάτι της χώρας. Σε πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό της χώρας. Το μεγαλύτερο ζήτημα είναι ποιες είναι οι ταχύτητες αυτές που πρέπει να έχουμε. Το δεύτερο κομμάτι είναι ποιες είναι οι δικές μας υποδομές. Για παράδειγμα, οι υποδομές στα σχολικά δίκτυα προφανώς πρέπει να έρθουν στο 2020. Προφανώς οι περισσότερες από τις πλατφόρμες που έχουμε μέχρι σήμερα σαν κράτος είναι παλιές. Και υπ' αυτήν την έννοια εδώ είναι και το κομμάτι της πιο, αν θέλετε, στακάτης, της πιο έτσι, συμπαγούς απάντησης στο θέμα της ασφάλειας. Αυτό το οποίο θα έχουμε είναι πολύ καλύτερο από αυτό που έχουμε τώρα. Δηλαδή, αλλάζουμε τις ταυτότητες. Αν συγκρίνετε την υφιστάμενη ταυτότητά μας, σαν πολίτες, με την ταυτότητα που θα έχουμε σε 2 χρόνια, σας διαβεβαιώ ότι η επόμενη θα είναι πιο ασφαλής. Όχι υφιστάμενη. Το ίδιο ισχύει και στα συστήματα. Τα συστήματα τα οποία έχουμε είναι χτισμένα τα περισσότερα 10 χρόνια πριν, κάποια είναι 5 χρόνια πριν, έχουμε και κάποια πάρα πολύ παλιά. Και ακριβώς γι' αυτό το λόγο θα αξιοποιήσουμε τα χρήματα που θα μας είναι διαθέσιμα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και σε αυτό γίνεται μια εθνική προσπάθεια. Συμβάλλουν όλοι. Συμβάλλει η κυβέρνηση, συμβάλλουν οι ευρωβουλευτές, όπως κυρία Καϊλή. Συμβάλλουμε οι πάντες για να μπορέσουν να έρθουν όσο το δυνατόν μεγαλύτερα ποσά στη χώρα μας. Τα οποία όμως αυτή τη φορά θα πρέπει να τα αξιοποιήσουμε ορθά. Θα πρέπει να είμαστε στο τραπέζι. Και να είμαστε στο τραπέζι με έναν τρόπο που να πάμε και να καλύψουμε τα κενά μας. Ξέρουμε καλά ποια είναι τα κενά μας. Έχουμε στρατηγική. Η βίβλος ψηφιακού μετασχηματισμού που θα ανακοινωθεί τον άλλο μήνα έχει μια διαφορά σε σχέση με τις περισσότερες στρατηγικές που έχει ανακοινώσει η χώρα μας. Δεν είναι απλά και μόνο μια στρατηγική. Πάει έργο-έργο. Δηλαδή, θα ανακοινώσουμε το σύνολο των έργων πληροφορικής που θα γίνουν στη χώρα μας την επόμενη πενταετία. Άρα, κάνοντας τα όλα, αν θέλετε, σωστά και οργανωμένα, νομίζω ότι σε λίγα χρόνια θα είμαστε σε θέση να λέμε ότι έχουμε αλλάξει δραστικά τις υποδομές του κράτους και τις έχουμε αλλάξει στο σύνολο της χώρας. Και το free Wi-Fi, Υπουργέ, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Έγινε μια τεράστια προσπάθεια να έχουμε σε όσο δυνατόν περισσότερους δήμους. Και κύριε Μιχαλόπουλε, επειδή αναφερθήκατε στην τοπική αυτοδιοίκηση και στο νέο αυτό μοντέλο που πλέον λειτουργεί στα κέντρα εξυπηρέτησης πολιτών, θα το δούμε να επεκτείνεται, γιατί ήδη αυτό συμβαίνει σε κάποιους δήμους, σταδιακά μπαίνουν και άλλοι.
Φαντάζομαι ότι ο στόχος είναι να αφορά το σύνολο των δήμων της χώρας. Αν και θα ήταν ο κύριος Περακάκης ο καλύτερος να απαντήσει αυτήν την ερώτηση, εγώ να σας πω ότι νομίζω ότι αυτή η τεχνολογία πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα ΚΕΠ, αλλά ταυτόχρονα πρέπει να σκεφτούμε οποιαδήποτε σημείο επαφής του πολίτη με το κράτος που μπορεί να γίνει με τηλεδιάσκεψη, να γίνεται με αυτόν τον τρόπο, με ραντεβού και τηλεδιάσκεψη. Αλλά νομίζω ότι θα μπορούσε ο κύριος Πυρακάκης να απαντήσει για αυτό το θέμα. Ναι, γιατί κύριε Πυρακάκη, η γραφειοκρατία στην οποία αναφερθήκατε δεν αφορά μόνο τους πολίτες. Αφορά και τους εκπροσώπους των θεσμών. Ο στόχος μας είναι, για να απαντήσω στην ερώτηση, ότι να βάλουμε τις τηλεδιασκέψεις στην εξυπηρέτηση καταρχήν του πολίτη. Ξεκινήσαμε με την ΑΔΕ πριν ξεκινήσουμε με τα ΚΕΠ, που ήδη χορηγεί το κλειδάριθμο με αυτόν τον τρόπο. Η ΑΔΕ θα εντάξει ολοένα και περισσότερες υπηρεσίες εκεί. Έχουν προσθεθεί τα ΚΕΠ με 50 πλάς υπηρεσίες και έρχονται και άλλες δομές του κράτους. Έχουμε βάλει την πλατφόρμα e-Presence, που είναι ουσιαστικά μια παραμετροποιημένη πλατφόρμα με τους κωδικούς της τάξης, σε όλο το δημόσιο και την έχουμε αναγνωρίσει, την έχουμε θεσμοθετήσει. Ο στόχος είναι να καλύψουμε το 100% της εξυπηρέτησης του πολίτη, που δεν μπορεί να αυτοματοποιηθεί έτσι. Δηλαδή, κάποια πράγματα πρέπει να μπορούμε να τα πάρουμε, αφού είναι ψηφιακή εξυπηρέτηση, αυτόματα, χωρίς κατά ανάγκη να παρεμβαίνει προσωπικό του ελληνικού δημοσίου. Το κάνουμε αυτό, για παράδειγμα, στην εξουσιοδότηση, στην υπεύθυνη δήλωση, στα ληξιαρχικά, στα δημοτολογικά, μέσα από το GovGR. Αλλά υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία πάντα θα απαιτούν ανθρώπινη επαφή ή έστω θα απαιτούν ανθρώπινη επαφή για τα επόμενα χρόνια. Εκεί λοιπόν πρέπει να εντάξουμε αυτή τη στρατηγική στο πλαίσιο που λειτουργούμε. Και εν τέλει πρέπει να την εντάξουμε και στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή, θα πρέπει και ο ιδιωτικός τομέας να είναι κομμάτι αυτού του σχεδίου ψηφιοποίησης. Σε κάποια πράγματα είναι πολύ πιο μπροστά από το δημόσιο. Σε κάποια άλλα λιγότερο. Υπό την έννοια ότι, για παράδειγμα, νομοθετούμε τώρα το Know Your Customer για τις τράπεζες. Να μην χρειάζεται να πηγαίνει κανείς στις τράπεζες ξανά και ξανά τα στοιχεία της εφορίας, για παράδειγμα. Να μην χρειάζεται να το κάνει στους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους. Να μην χρειάζεται να το κάνει στη ΔΕΗ. Να μπορεί να τραβά τα στοιχεία αυτά αυτόματα ο οργανισμός, εφόσον πάντα υπάρχει συμβατότητα με το GDPR, δηλαδή ο πολίτης έχει δώσει consent, έχει συνενέσει να υπάρξει διάρκεια των στοιχείων. Αυτό το κομμάτι θα το δείτε να υλοποιείται άμεσα μέσα στους επόμενους μήνες. Μάλιστα. Κύριε Δήμα, τεχνολογία, ανταποκρίθηκαν οι επιχειρήσεις στην διάρκεια της καραντίνας από την εμπειρία σας. Ήταν προετοιμασμένες. Ψηφιακά ενδεχομένως. Γίνανε όλα πολύ γρήγορα. Και έχω την αίσθηση ότι αρκετοί έτρεχαν τελευταία στιγμή να προλάβουν πράγματα και καταστάσεις. Εγώ θεωρώ ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των επιχειρήσεων ανταποκρίθηκε με μεγάλη προσαρμοστικότητα και γρήγορα, αποδεικνύοντας ότι τόσο η κοινωνία αλλά και ο επιχειρηματικός κόσμος είμαστε έτοιμοι και πλέον επιζητούμε την όλο μεγαλύτερη χρήση της τεχνολογίας και στον επαγγελματικό μας χώρο. Άρα, από αυτή την άποψη, θεωρώ ότι ανταποκρίθηκε γρήγορα. Επιτρέψτε μου να πω κάτι όμως που ανέδειξε η πανδημία όσον αφορά το κομμάτι της έρευνας και της καινοτομίας. Η συζήτηση το τελευταίο εξάμηνο σε παγκόσμιο επίπεδο γίνεται για το πότε θα βρεθεί το εμβόλιο για τον κορονοϊό, αν θα είναι ασφαλές, και βλέπουμε την επιστημονική κοινότητα να έχει όλο και μεγαλύτερο κομμάτι στον δημόσιο διάλογο της χώρας. Αυτό είναι από μία σημαντικό, διότι αναδείχθηκε παγκόσμια η σημασία της έρευνας και της καινοτομίας, αναρχήθηκε στην κορυφή της παγκόσμιας ατζέντας. Από εκεί και έπειτα όμως, ακόμα και όταν με το καλό ξεπεράσουμε τον κορονοϊό, είναι πολύ σημαντικό να αναδείξουμε ακόμα περισσότερο την σημασία της έρευνας και της καινοτομίας στην καθημερινότητά μας, στο ρόλο που μπορεί να έχει και στην δημόσια διοίκηση. Να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει μια σημαντική προσπάθεια και χρηματοδοτώντας τα προγράμματα του Ορίζοντα. Μάλιστα, η κυρία Καϊλή πρωτοστατεί στο κομμάτι της καινοτομίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό είναι σημαντικό για την χώρα μας. Ο μεγάλος στόχος είναι να δούμε πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε ουσιαστικά την εξειδικευμένη γνώση που παράγεται από τους επιστήμονες, από τους ερευνητές και στην δημόσια διοίκηση.
όπως η ψηφιακή μεταρρύθμιση πηγαίνει οριζόντια σχεδόν στο σύνολο της δημόσιας διοίκησης, το ίδιο ισχύει και με την καινοτομία. Άρα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να εκμεταλλευτούμε πολύ πιο αποτελεσματικά την καινοτομία σε τομείς όπως η αγροτική ανάπτυξη, η εθνική ασφάλεια, η άμυνα, φυσικά τα ενεργειακά. Αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, πρέπει να είμαστε ανταγωνιστικοί σε ένα διεθνές περιβάλλον το οποίο διαρκώς εξελίσσεται. Εάν δεν το καταφέρουμε αυτό το πράγμα, τότε πολύ απλά θα μας προσπεράσουν οι εξελίξεις και άλλες χώρες θα τρέχουν με πολύ γρηγορότερους ρυθμούς. Πολύ σωστά. Απαιτείται λοιπόν εξέλιξη με ασφάλεια πάντα. Και φυσικά οφείλουμε όλοι να συμβάλλουμε ο καθένας με το δικό του τρόπο σε αυτή τη διαδικασία που αφορά την ψηφιακή καινοτομία και τη διασύνδεσή της και με την πραγματική οικονομία, αλλά και με την διακυβέρνηση. Πρέπει να κλείσουμε. Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος, πριν σας αποχαιρετήσω, να κάνει ένα τελευταίο σχόλιο. Όχι. Εγώ θα έκανα ένα τελευταίο σχόλιο. Ακούμε. Για να ευχαριστήσω καταρχάς και τους δύο υπουργούς, γιατί πραγματικά άλλαξε ο τρόπος που βλέπουν την Ελλάδα στο εξωτερικό και οι δύο έχουν κάνει εντύπωση όταν πια συζητούμε για τις χώρες εκείνες που καινοτομούν και ποιες είναι οι χώρες εκείνες που είναι, αν θέλετε, πιο πολλά υποσχόμενες. Ειδικά τώρα, μετά την πανδημία, η Ελλάδα κατάφερε να είναι ένα θετικό παράδειγμα. Οπότε να πω ότι εγώ δουλεύω πολύ εκεί και ήταν κρίμα να δουλεύουμε μόνο για την Ευρώπη και να βλέπουμε ότι η χώρα μας μένει πίσω. Χαίρομαι πάρα πολύ γιατί και φέρει και τις δικές τους ιδέες και μάλιστα μπορώ πια και χρησιμοποιώ παραδείγματα από τη χώρα μου στα ευρωπαϊκά φόρουμ. Να πω ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό επίσης να είμαστε λίγο πιο τολμηροί σε 2-3 πράγματα ως προς το e-governance, χρησιμοποιώντας και τεχνολογίες σαν το blockchain, γιατί η Ευρώπη δεν τα έχει καταφέρει πολύ καλά. Και όταν αφορά προσωπικά δεδομένα και δεδομένα υγείας, είναι πάρα πολύ χρήσιμο να έχεις πολύ ισχυρή κρυπτογράφηση. Άρα θα ήταν πολύ χρήσιμο να φορούμε μια κάρτα υγείας, είναι τα δεδομένα προστατευμένα. Και ο κύριος Δήμας που ανέφερε για την έρευνα, για να μπορέσουμε να καταφέρουμε το excellence που χρειάζεται για να φέρουμε και κονδύλια από το εξωτερικό, πρέπει και η κυβέρνηση να αποφασίσει και εσείς ποιοι είναι οι 3-4 τομείς που θα στηρίξετε τους επιστήμονες, ώστε τα αποτελέσματα της έρευνάς τους να πλησιάσουν την αγορά και να μπορέσουν να μείνουν στη χώρα μας. Γιατί έχουμε πια έλλειψη ερευνητών, έχουμε brain drain από όλη την Ευρώπη σε μεγάλες πολυεθνικές, και από τα πανεπιστήμια και τα ελληνικά, αλλά και τα ξένα. Οπότε θα ήταν πολύ σημαντικό η χώρα μας να επιδείξει σε επίπεδο πολιτικό. Και σας πάλι ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ το δικό σας, το ευχαριστώ. Αποκτά και ιδιαίτερο, αποκτά μάλλον μία βαρύτητα επιπλέον, θα έλεγα. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους για την συμμετοχή σας. Ένα ακόμη μεγάλο στοίχημα για τη χώρα, στο οποίο ελπίζουμε ότι θα κατακτήσει και μάλιστα πολύ σύντομα. Να είστε καλά, σας εύχομαι καλή συνέχεια και καλή δύναμη. Ευχαριστώ.